τρίτο όρκο είχαν συγκεντρώσει στελέχη και διανοούμενους. Το ότι τους είχαν απομονώσει εδώ δεν σημαίνει ότι τους είχαν στα όπα-όπα, και εδώ συνεχίζονταν και πολλές φορές και πιο σκληρά τα βασανιστήρια και τα διάφορες μέθοδες πίεσης, και συμμετείχαν κανονικά όλοι αυτοί σε όλο το καψόνι, σε όλα τα καψόνια, σε όλα τα σχέδια. Βλέπετε γύρω γύρω έχει δύο και τρεις σειρές από συμματόπλεγμα. Η διεύθυνση της φυλακής, για να καθυποτάξει τους κρατούμενους, τους πολιτικούς κρατούμενους, τους αγωνιστές, χρησιμοποιούσε διάφορα συστήματα. Ένα από αυτά που πίστευε ότι ήταν αποτελεσματικό ήταν να αποκεφαλίζει το στρατόπεδο, ας πούμε στον πρώτο όρο που ήταν οι πολλοί, από τα στελέχη ή τους διανοούμενους, που κατά τη γνώμη της επηρέαζαν το φρόνημα των κρατουμένων, με στόχο να αποκεφαλίσει τους αγωνιστές. Λέω πάλι, ήταν μια πλάνη, γιατί παρότι έπαιρνε αυτό το μέτρο δεν είχε αποτελέσματα, γιατί δεν ήταν αυτή η αιτία που κρατούσαν ψηλά το κεφάλι τους οι αγωνιστές. Φυσικά τα στελέχη έπαιζαν τον ρόλο τους. Ιδιαίτερα ήθελε να χτυπήσει την ιδέα της οργάνωσης, την οργάνωση, και έψαχνε μανιωδώς να εντοπίσει την λειτουργία της παράνομης οργάνωσης του κόμματος. Γιατί λειτουργούσε το κόμμα, όχι με την έννοια που ξέρουμε εμείς έξω, με τις κόβες και με τις διαδικασίες, αλλά υπήρχε ομάδα που είχε την ευθύνη του στρατοπέδου, της φυλακής, στελέχη που είχαν την ευθύνη, και από εκεί και πέρα η οργάνωση απλώνονταν μέσα σε κάθε όρμο και σε κάθε σκηνή ακόμα. Υπήρχαν υπεύθυνοι, είτε με τη μορφή της παρικίας, δηλαδή οργάνωση με βάση του τόπου καταγωγής, από τη Θεσσαλία, από τον Πειραιά, από την Πάτρα, από την κτλ. Σε μια άλλη φάση έφεραν εδώ και ορισμένους συντρόφους μας που για διάφορους λόγους δεν άντεξαν και έκαναν δήλωση. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, μια ψηφία. Αρκετοί όμως στην πορεία συνήλθαν. Συνειδητοποίησαν ότι αυτό ήταν ένα βήμα που και τους ίδιους τους έφυγε και γενικότερα είχε συνέπειες. Σαν αγωνιστές, σαν ανθρώπους, έφυγε. Και έκαναν ανάκτηση των δηλώσεων. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Ήθελε παλικαριά. Είναι παράδοση στο κίνημά μας, σύντροφοι. Η παλικαρίσια αγωνιστική στάση απέναντι στον αντίπαλο. Δεν είναι μόνο υπεράσπιση της προσωπικής αξιοπρέπειας του κάθε αγωνιστή. Είναι υπεράσπιση αρχών, ιδεών. Δεν είναι ο καθένας κρατούμενος για τον εαυτό του. Δεν είναι ο εαυτός του μόνο. Αντιπροσωπεύει ένα κίνημα, το κόμμα. Καταλαβαίνετε γιατί όταν λέμε ότι οι φυλακές και εξορίες είναι μια από τις πιο βαθιές ρίζες του κόμματος μέσα στο λαό. Γιατί δεν μπόρεσαν να τσακίζουν το κόμμα παρό τις θύελες που πέρασε. Γιατί ακριβώς αξιολογούν αυτόν τον παράγοντα. Ηρωισμός και αυτοθυσία για το δίκαιο του λαού. Λοιπόν, αυτά και με το δεύτερο όρμο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα στη μεγάλη πολιτεία της Γιούρας. Είναι ο τέταρτος όρμος. Βλέπετε δηλαδή.
τεράστιος χώρος είναι. Στο αναμνηστικό που έχετε, έχει τη φωτογραφία του πρώτου όρμου όπως ήταν τότε με τις σκηνές. Δηλαδή οι σκηνές φτάνουν μέχρι πάνω στην πλαγιά του βουνού. Και μέσα στο γήπεδο ήταν σκηνές. Πάνω από το νεκροταφείο είχαν διαμορφώσει ένα χώρο ειδικών βασανιστήριων, Γολγοθά το είχαν ονομάσει. Εκεί συστηματοποίησαν τις υποδοχές. Τους ανέβαζαν εκεί, τους κρατούσαν 2-3 μέρες με συνεχή βασανιστήρια. Μέσα στη χαράδρα, μπροστά μας, αριστερά, όπως βλέπουμε στη βίλα του Γλάσβα, ήταν η Σικιά. Όπου εκεί κρεμούσαν και βασάνιζαν κρατούμενους για διάφορους λόγους. Εκεί αριστερά, μέσα στη χαράδρα, ήταν και το πειθαρχείο. Σιρινιώτης Κωνσταντίνος. Παρόν. Ταξιαρχόπουλος Ανδρέας. Παρόν. Βαρούνης Γιάννης. Παρόν. Και Καλαμπόκη Ελευθερία. Παρούσα. Είναι 126 οι νεκροί. Οι υπόλοιποι πέθαναν, δηλαδή μισοπεθαμένοι έφευγαν από τη Γιούρα ή πέθαναν στον δρόμο ή στα νοσοκομεία της Σύρου. Ο Σιρινιώτης, έχει ενδιαφέρον η ιστορία του. Ήταν εδώ, ήταν βαριά άρρωστος, το στείλανε στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Εκεί του ζητούσαν δήλωση για να τον θεραπεύσουν, αρνήθηκε. Το ψαραφέρανε εδώ πέρα, δεν έμεινε λίγες μέρες και πέθανε εδώ.